Σήμερα οι εργαζόμενοι στο φράγμα του Ασοπού πραγματοποιούν συμβολική κατάληψη στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Κάτι που θεωρώ απόλυτα εύλογο και δικαιολογημένο, γιατί όπως καλά σας περιγράψανε και οι ίδιοι, μιλάμε για δουλευμένα 11 και 12 μηνών και έναν διαρκή εμπαιγμό από την εταιρεία, αλλά και μια τεράστια κολυσιεργία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην υλοποίηση ενός σημαντικού μέτρου ανακούφισης, που είναι η ανταπόκριση στην όχληση που έχουν κάνει οι εργαζόμενοι για την καταβολή έναντι των δεδουλευμένων. Ακούσατε την κατάσταση που περιέγραψαν οι εργαζόμενοι για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι. Απλά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι δεν μιλάμε για ανθρώπους και οικογένειες στα όρια της φτώχειας. Μιλάμε για τα όρια της ανθρώπινης επιβίωσης και ύπαρξης. Δεν μπορεί μετά από μία σειρά διαρκών και συστηματικών επαφών, διαβουλεύσεων και ενημερώσεων που πραγματοποιήσαμε σαν νομός Κορινθίας, σαν περιφέρεια, με όλες τις βαθμίδες και τις κλίμακες του Υπουργείου, από τον ίδιο τον Υπουργό τον κύριο Τσαφταρή, τον Υφυπουργό τον κύριο Χαρακόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Κορασίδη, τον Ειδικό Γραμματέα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων τον κύριο Θοχαρόπουλο, και στις οποίες όλοι δήλωσαν την πολιτική βούληση του Υπουργείου να ανταποκριθεί στις δύο κλήσεις, στα δύο αιτήματα δηλαδή των εργαζομένων, που προβλέπονται από την νομοθεσία περί δημοσίων έργων για καταβολή έναντι των δεδουλευμένων, μανδαρίνοι και γραφειοκράτες του Υπουργείου να κρατάν τους ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση και να παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και με τις ανθρώπινες υπάρξεις. Νομίζω ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Και νομίζω το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε από εδώ, σαν σύνολο του νομού Κορινθίας, σαν σύνολο της περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι ότι πρέπει εδώ και τώρα να ανταποκριθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο αίτημα των εργαζομένων χωρίς άλλη κολυσιεργία και ταυτόχρονα να πάρει το δρόμο της η διαδικασία που έχει να κάνει με το νομικό κομμάτι που αφορά την εταιρεία, γιατί και το έργο πρέπει να συνεχιστεί και οι εργαζόμενοι πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν θέμα υπογραφής από τον Υπουργό προ-Χριστουγέννων. Τι ακριβώς συνέβη, δεν υπεγράφει το έγγραφο? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θα είναι κατανοητό να περιγράψω το σύνολο των γραφειοκρατικών προβλημάτων και προσκομμάτων που έχουν δημιουργηθεί. Δεν κατανοώ όμως ούτε κι εγώ και δεν κατανοούν πολύ περισσότερο από μένα οι εργαζόμενοι, γιατί ενώ έχει δοθεί η πολιτική εντολή, γιατί ενώ έχει διακηρυχθεί η πολιτική βούληση, δεν έχει υλοποιηθεί το αυτονόητο. Δεν ενδιαφέρει κανέναν σε ποιο γραφειοκράτη ή σε ποιο μανδαρίνο έχει καλώσει κάποιο φάκελο ή ποιο ερώτημα έχει γίνει. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με αντικείμενα, ούτε με πράγματα, ούτε με προγράμματα και διαφημίσεις. Έχουμε να κάνουμε ανθρώπινες ζωές, με ανθρώπινες υπάρξεις. Και πρέπει να καταλάβει και ο κάθε υπάλληλος του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης ότι έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσει. Αναφορικά με το έργο το οποίο έχει σταματήσει. Ξέρετε καλά και το είχα πει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τη θητεία μου, το χαιρετήσαμε την έναρξή του, γιατί το θεωρούμε το σημαντικότερο ίσως έργο που εκτελείται αυτή τη στιγμή στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, όχι μόνο στον νομό μας, αλλά σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είμαστε αποφασισμένοι να προσπαθήσουμε για τη συνέχιση του έργου πάση θυσία, χωρίς ωστόσο να δώσουμε στον καθέναν το δικαίωμα να θεωρήσει ότι μπορεί να θίξει το δημόσιο συμφέρον, και καταλαβαίνετε τι εννοώ, για να συνεχιστεί το έργο. Υπερασπίζοντας λοιπόν και το δημόσιο συμφέρον, αλλά ταυτόχρονα με στόχο και την πολιτική βούληση να ολοκληρωθεί το έργο, η περιφέρεια έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο σε σχέση με το να λυθεί το τοπίο, να καθαρίσει το τοπίο, σε σχέση με το που είμαστε τώρα και το τι θα κάνει ο ανάδοχος, και να προχωρήσει ανάλογες κινήσεις. Νομίζω ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης εξήγησε επακριβώς τι έχει συμβεί. Οι εργαζόμενοι του φράγματος Ασοπού έχουν απόλυτο δίκιο. Πρέπει να ντρέπονται κάποιοι που κολυσιεργούν και δεν δίνουν τα χρήματα σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι επί 12 μήνες απλήρωτοι. Δεν τους χαρίζει κανένας τίποτα. Ζητάνε τα λεφτά τους που έχουν δουλέψει. Εδώ η πολιτεία έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Παρότι η περιφέρεια, ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης έχουν κάνει συνεχείς επαφές και έχουν πάρει πολλές πρωτοβουλίες, κάποιοι στην Αθήνα ακόμη δυστυχώς δεν θέλουν να καταλάβουν πού σήμερα βρίσκεται η χώρα. Βγαίνουν και λένε παραμύθια στο λαό, όταν η ανεργία έχει φτάσει πλέον στα ύψη, όταν έχουμε εργαζόμενους, απλήρωτους, με οικογένειες, όπως αυτοί που είναι στο φράγμα του Ασοπού, που σπουδάζουν παιδιά, που έχουν ενίκια, που έχουν γραμμάτια, που έχουν χαράτσια, που έχουν εφορίες,
Κανένας μανδαρίνος δεν το λαμβάνει υπόψη. Θεωρώ λοιπόν ότι άμεσα ο Υπουργός Γεωργίας πρέπει να πάρει πολιτική απόφαση και μαζί με τον Υπουργό Γεωργίας πρέπει να παρεύει και ο Υπουργός Εργασίας, γιατί το θέμα είναι καθαρά και εργατικό. Πιστεύω θα γίνουν και νέες, νομίζω, πρωτοβουλίες από την Περιφέρεια και από τον κύριο Δέδετρο Αντιπεριφερειάρχη. Εμείς θα πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση. Πρέπει το θέμα αυτό να λήξει άμεσα. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να περιμένουν άλλο. Είναι αγανακτισμένοι, χρωστάνε λεφτά από 20 έως και 50.000 ευρώ στον καθένανε, και εδώ υπάρχει το άλλο, η εκκρεμότητα, που είναι πολύ σοβαρό. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να παρεύει ο Υπουργός Εργασίας. Οι εργαζόμενοι πηγαίνουν στη δουλειά τους. Δεν έχουν πάρει ούτε καν απολύσεις. Δεν δικαιούνται ούτε καν επίδομα ανεργίας. Γι' αυτό είπα άμεση και η παρέμβαση του Υπουργού Εργασίας. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα λάβουν αυτά υπόψη τους και να σταματήσουν κάποιοι γραφειοκράτες να δημιουργούν προβλήματα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι όντως είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση.